Κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, δεν είναι φαντασία να θέλεις να σώσεις το λαό σου. Είναι η πραγματικότητα. Φαντασία νομίζω είναι αυτό που ζείτε, που δεν έχετε καταλάβει και δεν έχετε καταλάβει βασικά και το μήνυμα των εκλογών της 25ης του Γενάρη. Ένα μήνυμα ελπίδας, δημοκρατίας, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Η ψήφος του λαού έκανε πραγματικότητα τη ρήξη με το πρόσφατο μνημονιακό παρελθόν του χρεοκοπημένου δικοματικού κατεστημένου και τη συγκρότηση της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας και κοινωνικής ανάτασης. Μιας κυβέρνησης που με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο προτάσει τη δικαιοσύνη, την εμπέδωση ενός κράτους δικαίου, τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού κράτους χωρίς τα κακώς κείμενα και τις παθογένειες του παρελθόντος, προκειμένου η χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα και στον τομέα της υγείας, με ένα στιβαρό κοινωνικό κράτος και όχι μια σκιά κοινωνικού κράτους που θυμίζει συνθήκες τριτοκοσμικές. Ενός κοινωνικού κράτους που θα τερματίσει την υγειονομική τραγωδία, τη διάλυση της δημόσιας υγείας, την καταραίωσα κατάσταση του εθνικού συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας κληρονόμησε μια υγεία σε πρωτοφανή κρίση. Σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, ανασφάλιστοι, νέοι, υποαπασχολούμενοι, βρίσκονται εκτός υγειονομικής κάλυψης, εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κυρίως λόγω των θεσμικών εμποδίων, της απουσίας μέρημνας και ξεκάθαρης θεσμικής κατοχύρωσης του δικαιώματός τους, της απουσίας ικανής χρηματοδότησης του συστήματος, της παραχάραξης της έννοιας της δημόσιας δωρεάν και καθολικής πρόσβασης στα νοσοκομεία, τα φαρμακεία, τους γιατρούς. Γι' αυτό η κυβέρνησή μας υποσχέθηκε και υλοποιεί άμεσα μια ταξική κοινωνική πολιτική μεροληψίας υπέρ των πλέον αδύνατων στρωμάτων, των οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένων, των φτωχών και των μικρομεσαίων που πλήρωσαν το μάρμαρο της κρίσης και των διαδοχικών μνημονίων, με μείωση και στοχευμένη κατάργηση των επιβαρύνσεων και των συμμετοχών που κλήθηκαν να πληρώσουν οι ασθενείς στις εξετάσεις, στα φάρμακα, στις θεραπείες, με αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης και μεροληπτική υπέρ του δημόσιου συστήματος ανακατεύθυνση των πόρων που διαχειρίζονται και το Υπουργείο και το ΕΟΠΗ, και μέσα από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και τον αναπροσανατολισμό δαπανών, με ενίσχυση σε προσωπικό, σε εξοπλισμό και υποδομές κατά προτεραιότητα στις δομές του ΕΣΥ που βρίσκονται σε λειτουργική, οικονομική και εργασιακή απολύτως οριακή κατάσταση. Ένα προσωπικό, αυτό που πραγματικά με αυτοθυσία στήριξε όλο το σύστημα υγείας αυτά τα χρόνια της μνημονιακής πολιτικής, με την άμεση και κατά προτεραιότητα στελέχωση των μονάδων εντατικής θεραπείας, ώστε η χώρα να αφήσει πίσω της την ντροπιαστική κατάσταση να χάνονται ζωές εξαιτίας των κλειστών ΜΕΘ, με πάταξη της διαφθοράς και της σπατάλης στις προμήθειες του δημοσίου ή τις χρεώσεις και τις κοστολογήσεις του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα, προκειμένου να εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι ώστε να κατευθυνθούν και να αξιοποιηθούν στη διαρκή υποστήριξη του ΕΣΥ σε προσωπικό και εξοπλισμό. Με αυτές τις μεθόδους, συγκροτημένα, σοβαρά, προγραμματισμένα, σκαλί-σκαλί, βήμα-βήμα, θα ανορθωθεί το ΕΣΥ. Θα αποκατασταθεί το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας στον πληθυσμό, θα καλυφθούν τα κενά σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη. Θα τερματιστεί η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση του δημοσίου συστήματος. Όλα τα παραπάνω αποτελούν βάσεις
για την ανάσχεση της μεταναστευτικής αιμορραγίας σε νέους επιστήμονες, νέους γιατρούς, νέους φαρμακοποιούς και νοσηλευτές που έζησε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Μόνο την τελευταία τριετία μετανάστευσαν πάνω από 15.000 νέοι επιστήμονες του υγειονομικού τομέα σε χώρες της Ευρώπης, της ΗΠΑ, της Αυστραλίας, στερώντας έτσι τη χώρα μας από ένα από τα πιο δυναμικά και σπουδαγμένα στρώματα του νεανικού πληθυσμού. Δίνουμε τον αγώνα της αξιοπρέπειας, της ανάτασης και της ανασυγκρότησης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι και να επαναπατηστούν και να εργαστούν και να αναζωογονήσουν τη χώρα μας με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την κατάρτισή τους. Κεφαλοποιούμε και αναγνωρίζουμε επίσης την εμπειρία και την προσφορά των κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων της χώρας, των εθελοντών, των ανθρώπων που έβαλαν πλάτη το υστέρημα της ζωής, του χρόνου και της τσέπης μας. Δεν είναι φαντασίες αυτά. Προκειμένου να στηρίξουν τους άπορους, τους ανασφάλιστους και τους αποκλεισμένους στις υγειονομικές τους ανάγκες. Γι' αυτό και εμείς ξεκάθαρα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δώσαμε προτεραιότητα στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας και ως κυβέρνηση προχωράμε στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Με αυτές τις βασικές, κέραιες όσο και αδιαπραγμάτευτες θέσεις και προτεραιότητες, η Ελλάδα και η κοινωνία θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Η κυβέρνηση θα αποκαταστήσει στον χώρο της υγείας το ευρωπαϊκό κεκτημένο του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής συνοχής, της προσωπικής και οικογενειακής υγειονομικής ασφάλειας και ευεξίας, της συλλογικής και ατομικής αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας. Αυτές οι σκέψεις, αυτές οι ελπίδες έδωσαν στην κάλπη της 25 του Γενάρη την ψήφο του λαού στην κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας και ανασυγκρότησης. Με τις ίδιες ιδέες και προτεραιότητες δίνω και εγώ την ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση. Ευχαριστώ.